Ως μέρος της καθημερινότητάς τους χαρακτήρισαν την περιπέτεια που έζησαν στις Σαραβάνες από την πλευρά της Ελεύθερνας στο Ρέθυμνο οι τρεις κτηνοτρόφοι από το Μυλοπόταμο που το χιόνι τους εγκλώβησε στο ποιμνιοστάσιο τους, σημαίνοντας συναγερμούς στις αρχές. Δεν φοβηθήκαμε καθόλου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το περνούμε αυτό το πράγμα. Μαθημένοι. Μαθημένοι, αλλά να βλέπουν τι περνούν οι κτηνοτρόφοι, να τα βλέπουν όλοι. Αυτή είναι η δουλειά του κτηνοτρόφου. Αυτή είναι η δουλειά του κτηνοτρόφου. Καταδικασμένος. Να τα βλέπουν όμως άλλοι. Να τα βλέπουν. Άμα δεν πηγαίνετε να ταΐσετε, θα ψοφήσουν όλα εκεί πέρα. 600 ζάχο μέσα στο υπόστογο. Δεν με εδώ πάει ό,τι θεμένει. Ο αντιδήμαρχος Μυλοποτάμου Μανώλης Καλυβιανάκης μαζί με τον αδελφό του Ηλία και τον κουνιάδο του Γιώργο Τσιλιγκάκη πήγαν χθες το μεσημέρι, όπως περιέγραψαν στον τηλεοπτικό φακό, στο υπόστεγό τους για να ταΐσουν τα ζώα τους. Όταν τελείωσαν, η χιονόπτωση ήταν πλέον σφοδρότατη, με συνέπεια να εγκλωβιστούν. Η απόφασή τους να παραμείνουν στο σημείο ήταν σωτήρια για τις ζωές τους, καθώς ο καιρός είχε αγριέψει για τα καλά. Είδαμε σκόπιμο να καθίσουμε, διότι δεν μπορούσαμε και να φύγουμε, και να θέλαμε δεν μπορούσαμε. Και καθίσαμε εκεί πέρα, φαΐ είχαμε, φωτιά είχαμε, όλα καλά. Και τρεις μαζί δεν κινδυνέψαμε καθόλου. Αν φεύγαμε χθες το βράδυ, ίσως να είχαμε θέμα. Ήταν πολύ το ζώνη, γιατί ήταν ένα σημείο που ήταν και 2 μέτρα. Ήταν ένα σημείο που ήταν 1 μέτρο, ήταν ένα σημείο που ήταν πάνω από 2 μέτρα. Το σήμα από τα κινητά τους τηλέφωνα είχε διακοπεί και οι οικογένειές τους, υπό το φόβο μην έχουν συμβεί τα χειρότερα, κινητοποίησαν σήμερα το πρωί τις αρχές, οπότε και στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Όλα καλά. Ευχαριστούμε τις αρχές που ήρθαν. Εντάξει, όλα καλά. Μετά από πολύ ωρή μάχη με τα χιόνια και με τη σύνδρομη εκχιονιστικού μηχανήματος, άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου κατάφεραν, αφού επικοινώνησαν μαζί τους τηλεφωνικά, να τους προσεγγίσουν και να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια. Η μονάδα μας έφτασε στο σημείο και ουσιαστικά βοηθήσαμε τα παιδιά του αδέλφου του Ρεθύμνου να κατεβάσουμε τους βοσκούς στο σημείο που ήταν ασφαλές. Δύσκολη επιχείρηση. Δεν θα έλεγα ότι ήταν αρκετά δύσκολη. Εντάξει. Όσοι κτηνοτρόφοι χρήζει ανάγκη να μεταβούν στους στάβλους τους ή να κάνουν κάποιες εργασίες, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνουν. Να λένε τους δικούς τους πού θα μεταβούν και για πόσο χρονικό διάστημα. Η περιπέτεια των 3 κτηνοτρόφων ξύπνησε μνήμες από τη μεγάλη χιουνιά του 1987, όταν 5 αδέλφια εγκλωβίστηκαν για 2 ημέρες στο ίδιο σημείο, δίδοντας τη δική τους μάχη. Το επάγγελμα του κτηνοτρόφου δεν είναι εύκολη υπόθεση, τονίζει ένα από τα 5 αδέλφια που σήμερα βρέθηκε στο πλευρό των 3 κτηνοτρόφων του Μυλοποτάμου. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά αυτή που κάνουμε. Δεν βγαίνουν για να κάνουν πικνίκ, πάνε για να σώσουν την περιουσία. Εμάς μας είχαν ψοφήσει 700 πρόβατα στα χιόνια μέσα και με τα αρνιά μαζί. Το 87.